πάλι μου έκπληξη να παρουσιάζεται ένα χρονοδιάγραμμα που μιλάει για ολοκλήρωση του ΒΟΑΤ το 2029. Το ακούσατε. Που όπως αντιλαμβάνεις, αυτή η εκτίμηση ενδεχομένως να έχει και, μια επιπρόσθετη καθυστέρηση. Όταν έχουμε ένα διαγωνισμό σε εξέλιξη, έχουμε την ευκαιρία. Εσείς, κύριε Μαμουλάκη, ως κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, μέχρι πότε είχατε δώσει αυτό το χρονοδιάγραμμα? Όχι, δεν είχαμε χρονοδιάγραμμα εμείς. Εμείς είχαμε διαγωνισμούς. Όχι, υπήρχαν όμως και πάρα πολλές φωνές από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που κάνανε για ένα έργο που θα ολοκληρωθεί μετά το 27. Προσέξτε, οι διαγωνισμοί είναι σε εξέλιξη. Mm-hmm. Τώρα που συζητάμε, οι διαγωνισμοί επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη. Και το ερώτημα, εύλογο. Διατηρούνται εν τέλει. Και αυτό είναι και ένα. Έτσι, αφού έχουμε την αμφίδρομη συζήτηση με τον κύριο Κεφαλογιάννη, είναι εύλογο το ερώτημα. Διατηρούνται οι διαγωνισμοί, οι εν εξελίξει διαγωνισμοί, έστω και ατύπως παγωμένοι εδώ και δύο χρόνια, ή όχι? Να απαντήσει ο κύριος Κεφαλογιάννης. Ναι, και το δεύτερο, δίνω τα σκέλη του ερωτήματος, και το δεύτερο πάρα πολύ εύλογο, και νομίζω το αντιλαμβάνεται και ο ίδιος και όλος ο πολιτικός κόσμος, ποια είναι η πηγή χρηματοδότησης για το συγκεκριμένο έργο? Εμείς, τεκμηριωμένα, είχαμε δεσμευτεί για 72 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για τα επόμενα 25 χρόνια μέσα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Mm-hmm. Συγκεκριμένα, τεκμηριωμένα, κοστολογημένα. Ρωτώ λοιπόν δύο τα σκέλη της ερώτησης προς τον κύριο Υφυπουργό. Πρώτον, πηγή χρηματοδότησης. Και δεύτερον, φυσικά, αυτό που σας ανέφερα για τους διαγωνισμούς που είναι σε εξέλιξη. Κύριε Υπουργέ, ο λόγος σε εσάς. Ακούσαμε με πολύ μεγάλη προσοχή τον συμπαθή συνάδελφο, τον κύριο Μαμουλάκη, ο οποίος χρησιμοποίησε, θα έλεγα, ένα προσεκτικό λόγο σε κάποια ζητήματα, αλλά παραδέχθηκε στην ουσία ένα πράγμα. Ότι τον Ιούλιο του 2019 το μόνο το οποίο υπήρχε σε εξέλιξη ήταν, επαναλαμβάνω, μια έκθεση ιδεών. Είπε πολύ συγκεκριμένα ότι είχε δοθεί μια δέσμευση ποσού για κάποιες μελέτες το 2018. Για όσους γνωρίζουν από δημόσια διοίκηση, η δέσμευση ποσού δεν σημαίνει ότι έχουν ξεκινήσει και οι μελέτες. Αυτό το οποίο λοιπόν έχω πει κατ' επανάληψη και εγώ και ο Υπουργός, ο κ. Καραμαλής, είναι ότι δυστυχώς το 2019, γι' αυτό και έχουμε προκαλέσει τον οποιοδήποτε δημοσίος να μας πει, να μας φέρει μία μελέτη ή έστω μία προμελέτη για οποιαδήποτε, αν θέλετε, πτυχή του έργου, δυστυχώς αυτή δεν υπάρχει. Δεν υπήρχε χάραξη το 2019. Υπήρχε πράγματι η πρώτη φάση αυτό, του 22/3/19, απόφαση Υπουργού, χάραξη. Θα τα πούμε και από την πορεία. Είναι καλό να τα ακούσουμε. Κύριε Μαμουλάκη, αν θέλετε να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, ξέρετε πολύ καλά ότι ο διαγωνισμός επί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, και μπορώ να, αν θέλετε να σας το αποδείξω ανά πάσα στιγμή και εγγράφως, ήταν για ένα έργο όπου η χιλιομετρική, αν θέλετε, το χιλιομετρικό όριο θα ήταν τα 80 χιλιόμετρα. Αντιλαμβάνεστε ότι ένα τέτοιο έργο δεν ήταν ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Διατηρείται στον διαγωνισμό ή όχι? Αυτή τη στιγμή, αυτό λοιπόν, θα σας πω και τις διαφορές σε σχέση με αυτόν τον σχεδιασμό της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Εμείς λοιπόν. Χάραξη υπήρχε πάντως, για να μην λέμε ότι θέλουμε. 22/3/2019. Υπουργική απόφαση. Ναι, συνεχίστε. Κύριε Μαμουλάκη, υπήρχε ένας σχεδιασμός, επαναλαμβάνω, σε θεωρητικό επίπεδο. Θεωρητικό επίπεδο. Ξέρετε, εγώ δεν θα πάω και πολύ πίσω. Εγγυητικές επιστολές, ανοιχτοί διαγωνισμοί, διεθνείς, συμμετείχαν εταιρείες από όλο τον κόσμο. Εγώ δεν θα πάω και πολύ πίσω στον Ιούνιο του 2015, στην πρώτη περίοδο ΣΥΡΙΖΑ, όπου είχαμε ακούσει και την περίφημη φράση από τον τότε Υπουργό. Να δούμε από το 1975 τι γίνεται για το ΒΟΑΤ, κύριε Κεφαλογιάννη. Όχι, κύριε Μαμουλάκη, εγώ θα θυμίσω. Δεν πάω ψήφιση το 1975, εγώ σα λέω για το 2015. Υπουργός Οικονομικών ο κ. Βαρουφάκης. Κύριε Μαμουλάκη, αφήστε με λίγο να ολοκληρώσω. Εγώ δεν σας διέκοψα. Σας άκουσα, νομίζω, με πολύ μεγάλη προσοχή. Ιούνιος, όχι, εγώ θα σας λέω συγκεκριμένα πράγματα και πείτε μου αν κάπου δεν αληθεύει. Ναι. Ιούνιος 2015. Υπουργός Οικονομικών κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Βαρουφάκης. Επιλέξει. Δεν θα ήθελα να δω έναν μεγάλο αυτοκινητόδρομο ούτε στο βόρειο ούτε στο νότιο άξονα της Κρήτης. Γιατί δεν θέλω να γίνουμε Σιγκαπούρη. Αυτή ήταν, αν θέλετε, η πρώτη περίοδος ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Δηλαδή, στην ουσία, να μην έχει σχέση με τα ερωτήματα που τίθενται. Ακούστε με, όχι, να το πάμε ένα προς ένα. Συνεχίζουμε λοιπόν. Γιατί αποχώρησε. Φτάνουμε, λοιπόν στο σχεδιασμό που λέτε το 2018. Μπράβο. Όπου τρέχει η πρώτη φάση, όπως είπατε προηγουμένως, για να καταλάβουν τι λέτε. Ακόμα είναι σε εξέλιξη η δεύτερη φάση. Το διατηρείται το διαγωνισμό. Ακούστε λίγο. Είναι μια φάση λοιπόν όπου στην ουσία, τι λέτε, όποιοι ενδιαφέρεστε να κάνετε το έργο. Χωρίς να έχετε δείξει μία χάραξη, χωρίς να έχετε δείξει μελέτες. Γιατί να θυμίσω επίσης. Υπάρχει χάραξη. Ότι... Κύριε Κεφαλογιάννη, μιλάτε ανακρίβειες. Και η αρχαιολογική έγκριση που πήρατε είναι επί αυτής της χαράξης. Υποβληθεί στα 1η-4η-19. Θυμίζω ότι η αρχική πρόταση του κυρίου Σπίτς ήταν και για μία χάραξη μεσογειακή, όπως την είχε χαρακτηρίσει, η οποία απερίφθη στη συνέχεια. Η τελική πρόταση ήταν, επαναλαμβάνω, για ένα έργο
όπου το ανώτατο όριο ταχύτητα θα ήταν τα 80 χιλιόμετρα την ώρα, κάτι το οποίο νομίζω ας συμφωνήσουμε τουλάχιστον σε αυτό το πάνελ, αλλά και στην Κρήτη, ότι δεν είναι ένα σύγχρονο αυτοκινητόδρομο. Πάντως, κύριε Υπουργέ, μισό λεπτό. Κύριε Μαμουλάκη, μισό λεπτό. Από το ρεπορτάζ, επειδή το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, τότε στην παρουσίαση γινόταν αναφορά για χάραξη από το Υπουργείο Υποδομών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Απλά, θυμάμαι πάρα πολύ καλά, και τον αντίλογο από τη Νέα Δημοκρατία, ότι είναι ύξης αφίξης και ότι αλλάζουν τα δεδομένα με βάση τα χιλιόμετρα αυτής της χάραξης. Το θυμάμαι πάρα πολύ έντονα, γιατί είχε τύχει και σε αυτήν εδώ την εκπομπή να το έχουμε συζητήσει τότε. Κύριε Δασκαλάκη, καθορισμός προτιμητέας χάραξης λειτουργικού σχεδιασμού του ΒΟΑ Κρήτης από Χανιά μέχρι Νέα Πολή. Ναι, κύριε Υπουργέ. Πραγματικά θα χαρώ να μου προσκομίσει είτε ο κύριος Μαμουλάκης, οποιοδήποτε άλλο από το ΣΥΡΙΖΑ, την χάραξη εκείνη που αναφέρετε. Είναι άλλο αναφέρομαι σε χάραξη. Το Υπουργείο σας, ΔΕΛΤΑ 16, ΔΕΛΤΑ 16, ΙΚΟΘΕΝ 434. Το οποιοδήποτε έργο να δείχνει πραγματικά μία χάραξη. Εμείς λοιπόν, σε ένα μήνα από τώρα θα δείξουμε μία πραγματική χάραξη, όπου στο σύνολο, αν θέλετε, της διαδρομής του μήκους του δρόμου αυτού θα έχουν γίνει παρεμβάσεις. Επαναλαμβάνω, όπως είπα και στην αρχή της τοποθέτησής μου, θα γίνουν τεχνικά έργα 40 χιλιόμετρων στο, αν θέλετε, διάστημα μεταξύ Χανίων και Αγίου Νικολάου. Θα γίνουν επιπλέον έργα, ενώ τεχνικά, στο κομμάτι Άγιος Νικόλαος μέχρι Σιτία, περίπου 8 χιλιόμετρα, δηλαδή πάλι σύραγγες και κυλαδογέφυρες. Και αυτό θα είναι μια χαράξη η οποία θα ακολουθηθεί. Άρα, κύριε Υπουργέ, ουσιαστικά εγώ αντιλαμβάνομαι ότι και οι δύο συμφωνείτε ότι υπήρξε χάραξη, αλλά απλά εσείς θεωρείτε ως σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών ότι δεν είχε μία βάση υλοποίησης αυτή η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Σωστά το κατανοώ εγώ? Μιλάω σαν τηλεθεατής. Όχι, κύριε Δασκαλάκη. Αυτό το οποίο σας λέω είναι ότι υπήρχε μία πρόθεση. Και εγώ, να ξέρετε, δεν θα κάνω δίκη προθέσεων εδώ πέρα. Mm-hmm. Εγώ θα πω και μια καλή πρόθεση στο να προχωρήσει το έργο. Στην πράξη όμως, δηλαδή όταν πήγαμε στο Υπουργείο και είπαμε δείξτε μας κάποια έγγραφα, δείξτε μας μια μελέτη, πραγματικά δεν βρήκαμε τίποτα. Θα μαλλιάσει η γλώσσα μου να το λέει, αλλά έτσι είναι η πραγματικότητα. Δεν βρήκατε, κύριε Κεφαλογιάννη, διαγωνισμού σε εξέλιξη και για το έργο και για τις σύνοδες μελέτες. Τα γεωτεχνικά που υπογράψατε προσφάτως είναι διαγωνισμός που εκπονήθηκε από ΣΥΡΙΖΑ. Να λέμε την αλήθεια στον κόσμο. Και σας είπα, η υπουργική απόφαση βρίσκεται στο Υπουργείο σας. Είναι του κυρίου Σπίρτζη βεβαίως της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, αλλά το έχει στη διάθεσή σας. Σας έδωσα και τον κωδικό. Κύριε Μαμουλάκη, κύριε Υπουργέ, μιλάτε και οι δύο, δεν καταλαβαίνουν οι τηλεθεατές. Να μας απαντήσει τα δύο ερωτήματα. Ναι, κύριε Υπουργέ. Αυτά είναι τα εύλογα και θα συμφωνήσουμε όλοι σε πολιτικό και τεχνοκρατικό επίπεδο. Αυτό που πρέπει να ακούσουμε είναι πρώτον την πηγή χρηματοδότησης και δεύτερον αν οι διεθνείς διαγωνισμοί είναι ακόμα έγκυροι και έγκαιροι και θα τη διατηρηθούν από την κυβέρνηση. Κύριε Υπουργέ. Ξεκίνησα λοιπόν να σας λέω τις βασικές διαφορές σε σχέση με αυτό το οποίο θεωρητικά είχε εξαγγείλει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Για να είμαι δίκαιος, επαναλαμβάνω, είχε πράγματι κάνει έναν διαγωνισμό εκδήλωση ενδιαφέροντος. Όσον αφορά τη χρηματοδότηση που μου αναφέρει ο κ. Μαμουλάκης, για να απαντήσω και πιο συγκεκριμένα, γινόταν τότε αναφορά για χρηματοδοτική συμβολή του Δημοσίου 472 εκατομμύρια. Εμείς, με βάση τον σχεδιασμό το δικό μας, αυτή η χρηματοδότηση θα ανέλθει στα 800 εκατομμύρια. Όπως έχει πει μάλιστα δημοσίως και ο Πρωθυπουργός, αυτό θα καλυφθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και θα περιλαμβάνει επίσης και τμήματα και του Νομού Λασιθίου. Μία επίσης βασική διαφορά είναι ότι με βάση τον προγραμματισμό της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, η μελέτη και η κατασκευή του έργου θα ανέρχεται σε 944 εκατομμύρια, ενώ με βάση τον δικό μας σχεδιασμό θα ανέλθει στο 1,5 δισεκατομμύριο. Και αυτό γιατί περιλαμβάνει και το κομμάτι της προαίρεσης Κίσαμος Χανιά, το οποίο δεν περιλαμβανόταν στον προηγούμενο προγραμματισμό της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης, δεν περιλαμβανόταν στον προηγούμενο σχεδιασμό το κομμάτι, όπως σας είπα, Σούδα αεροδρόμιο, το οποίο ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία. Μιλάτε για τους άξενους σύνδεσης του αεροδρομίου με τον βόρειο δικό άξονα της Κρήτης. Σωστά. Γιατί κύριε Δασκαλάκη, για μας το έργο δεν είναι το Χανιά Άγιος Νικόλας, το οποίο ήθελε να προχωρήσει η προηγούμενη κυβέρνηση. Για μας το έργο είναι Κίσαμος Σιτία και επίσης είναι και οι αντίστοιχες συνδέσεις μέσα από τις πύλες εισόδου και βεβαίως και με τις κάθετες που σας είπα και προηγουμένως. Δεν απαντάτε, κύριε Κεφαλογιάννη, δεν γίνεται επίσης, αυτό. Πρέπει να πούμε την απάντηση. Ποια είναι η χρηματοδότηση από το Recovery Fund, από το Ταμείο Ανάκαμψης, μας λέτε? Αυτό μας λέτε? Ξέρετε ότι δεν είναι επιλέξιμο. Τι είναι αυτό, τι είναι δυνατόν? Θα το επαναλάβω.
Ναι. Πώς σας είπε δεν είναι επιλέξιμο, κύριε Μαμουλάκη? Η οδηγία, η directiva που έχει βγει για το Ταμείο Ανάκαψης για έργα υποδομής μη εθνικών αρχών. Κάνετε πολύ μεγάλο λάθος, σας είπα. 800 εκατομμύρια θα καλυφθούν. Διπλασιάζεται το προϋπολογισμό του έργου για ένα ίσονο σημασίας τμήμα και πτερίδιο του όλου άξονα. Και αυτό είναι πολύ εύλογο και γεννά και απορίες. Πραγματικά και θα το δούμε. Παρακάτω θα το παρακολουθήσουμε. Για να καταλάβετε ότι στην ουσία για άλλη μια φορά επιβεβαιώνεται ότι ο σχεδιασμός επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν θεωρητικός, πρόχειρος και ένα γονιτογράφημα. Επιτομή του λόγου η πράξη. Επιστρέψτε τους χαρακτηρισμούς. Η δομική σας αδράνεια κοστίζει ζωές. Καταλάβετε το. 1,5 χρόνο, συγγνώμη για την έκφραση, δεν έχετε παίξει 5. Και ακούμε τώρα πάλι βερμπαλισμούς, θεωρία κλπ. Αυτά πρέπει να τελειώσουν. Είμαστε νέοι άνθρωποι, πρέπει να είμαστε πρακτικοί. Κύριε, μισό λεπτό. Αυτή τη στιγμή, κύριε Μαμουλάκη, σας παρακαλώ πολύ. Υπάρχει μια ένταση να ολοκληρωθεί. Κύριε Δασκαλάκη, καμία ένταση δεν είναι. Αλλά εγώ καταλαβαίνω τον εκνευρισμό που έχει ο κύριος Μαμουλάκης, διότι αποδεικνύεται για άλλη μία φορά το γεγονός ότι επί 4,5 χρόνια η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πρακτικά. 40 χρόνια δεν τι έχει κάνατε. Εμείς κάναμε ένα διαγωνισμό, εσείς τι κάνατε. Μόνο λόγια. Κύριε Κεφαλογιάννη, έδειξα επίτηδια. 1,5 χρόνο σας παρακολουθώ. Βλέπω ότι δεν έχετε κάνει την παραμικρή κίνηση για το έργο. Ο διαγωνισμός είναι βαλτωμένος. Έχει κινήσει. Τουλάχιστον το παραδεχτήκατε ότι θα το συνεχίσετε. Και αυτό είναι πολύ θετικό. Κύριε Μαμουλάκη, σας παρακαλώ πολύ. Επειδή πρέπει να πάω σε διαφημίσεις, κύριε Κεφαλογιάννη, βάλτε τελεία για να πάω σε διαφημίσεις. Ναι, για να... κύριε Δασκαλάκη, νομίζω ότι δεν είναι προφανώς υπόδειξη, αλλά μου δίνετε το λόγο. Μετά διακόπτομαι συνεχώς, ενώ τον κύριο Μαμουλάκη τον άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή. Αν θέλετε να πάρετε απαντήσεις και εσείς και τηλεθεατές σας, τουλάχιστον. Αν θέλετε παράλογους μονολόγους, θα μπορούσαμε. Εδώ χρειαζόμαστε απαντήσεις. Κύριε Μαμουλάκη, μισό λεπτό. Κύριε Κεφαλογιάννη, καταρχήν, κύριε Υπουργέ. Κύριε Υπουργέ, μισό λεπτό. Για να είμαι δίκαιος και για τη δική μου θέση. Στο πρώτο μέρος. Παρουσιάσατε τον σχεδιασμό, δεν σας διέκοψε κανείς. Αυτή τη στιγμή, όσες φορές υπάρχει υπερένταση, έχω παρέμβει. Το έχετε δει. Από εκεί και πέρα, διάλογο κάνουμε και οι τηλεθεατές το καταλαβαίνουν. Αυτό ας κρίνουν αυτοί. Όχι, επειδή εσείς ζητήσατε να μην παρεμβαίνει ο ένας πάνω στον άλλο για τεχνικούς λόγους. Γιατί εγώ είμαι μέσω Skype, εσείς στο στούντιο και καταλαβαίνω. Βεβαίως. Αυτό το αντιλαμβανόμαστε απόλυτα. Βεβαίως. Και νομίζω στην πρώτη παρέμβαση του κυρίου Μαμουλάκη τον άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή, δεν τον διέκοψα ούτε δευτερόλεπτο. Θα βάλετε μία άνω τελεία. Τελείωσε την παρεμβάση και τώρα πάμε σε διάλειμμα. Λοιπόν, κύριοι, πρέπει να πάω σε διαφημιστικό διάλειμμα.